Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέσα στον Αύγουστο ένα ακόμα πολυνομοσχέδιο φέρνει η κυβέρνηση κατά πέτηση της Τρόικας, προκειμένου να ρυθμιστούν οι υποχρεώσεις που έχει πάρει αυτή η κυβέρνηση για να ακολουθεί η ίδια πολιτική. Η ίδια πολιτική που οδηγεί τον ελληνικό λαό σε μεγαλύτερη ανεργία, τη χώρα, όπως ομολόγησε χθες ο κύριος Ρήγας, σε εσωτερική υποτίμηση, στα λουκέτα της επιχειρήσης και ουσιαστικά στην καταστροφή κάθε πιθανότητας και ελπίδας να υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα. Μια πολιτική που ακολουθείται από δύο κόμματα, το ένα υπερασπιζόμενο την πολιτική που το ίδιο ξεκίνησε αλλοιώνοντας τα στατιστικά στοιχεία, το ΠΑΣΟΚ, και ένα άλλο κόμμα που μέσα σε μία νύχτα ο αρχηγός του αποφάσισε να γίνει πρωθυπουργός, ανατρέποντας την ίδια του την πολιτική, τις απόψεις που είχε εκφράσει, αλλά και αυτά που είχε προτείνει στον ελληνικό λαό. Άκουγα χθες με πολύ προσοχή τους συναδέλφους βουλευτές. Άκουσα έναν συνάδελφο βουλευτή, νέο βουλευτή, τον συνάδελφο τον κύριο Μαρίνο, από τη Νέα Δημοκρατία, από τον νομό της Ηλίας, που μίλησε με αγωνία για το θέμα του έμφυα. Και αυτά που άκουσε μετέφερε από τους πολίτες στην Ηλία το Σαββατοκύριακο που επισκέφθηκε τον νομό του. Τον άκουσα να απευθύνεται στον Υπουργό των Οικονομικών, έναν ακόμα συνεργάτη του τότε Πρωθυπουργού, του κυρίου Σιμίτη, ο οποίος διαδέχθηκε τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος διαδέχθηκε τον κύριο Παδήμου, ο οποίος διαδέχθηκε τον κύριο Παπακοσταντίνου, υπόδικο πλέον. Όλο το γραφείο του Σιμίτη έχει περάσει από τους τρόνους του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδος με την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας. Και απευθυνόμενος προς τον Υπουργό των Οικονομικών, ρώτησε αυτό που ρωτάνε οι πολίτες, όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες. Χαράτσια στον ελληνικό λαό, αλλά τι κάνετε εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών με τη λίστα Λαγκάρντ? Βεβαίως και δεν απάντησε ο Υπουργός των Οικονομικών, γιατί σε μια άλλη αίθουσα του Κοινοβουλίου, την ίδια ώρα, η συγκυβέρνηση τακτοποιούσε πρωταγωνιστές της λίστας Λαγκάρντ προκειμένου να προχωρήσουν στα επιχειρηματικά του σχέδια. Η ίδια Βουλή που εξαθλιώνει εργαζόμενους και συνταξιούχους, η ίδια Βουλή που επιβάλλει χαράτσια στον ελληνικό λαό που δεν μπορεί πλέον να πληρώσει κανένας πολίτης, ετοιμάζεται να χαρίσει όλα τα δάνεια που πήραν οι εκδότες βάζοντάς τας στην Bad Bank του συστήματος και δίνοντας τη δυνατότητα να ελέγξουν πλήρως την ενημέρωση. Η λίστα Λαγκάρντ παραμένει άθικτη, γιατί οι πρωταγωνιστές της είναι οι πρωταγωνιστές του συστήματος που σήμερα συντηρεί τη συγκυβέρνηση. Είναι οι εκδοτικές εταιρείες εκδοτών που παίρναν τηλέφωνο τους υπουργούς για να εξυπηρετήσουν τους υπόδικους που λίστεψαν τη ΔΕΗ που σήμερα ξεπουλάνε. Και δεν θα πρέπει να αναρωτιέται ο συνάδελφος πού βρίσκεται η έρευνα για τη λίστα Λαγκάρντ, τη λίστα Λουξεμβούργου, τη Siemens. Γιατί τώρα πια βλέπουμε ότι χωρίς καμιά ντροπή, χωρίς καμιά αναστολή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας από μεταγραφή είναι αυτός που σαν συνήγορος υπεράσπισης υπερασπίζεται τον υπόδικο της ενέργεια που μόλις αποφυλακίστηκε, προκλητικά πήγε στη Μύκονο, ανοίγοντας σαμπάνια σε εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και προκαλώντας τον ελληνικό λαό που δεν έχει τη δυνατότητα πια να επισκεφτεί ούτε το χωριό του για να κάνει διακοπές. Δεν θα πρέπει να αναρωτιέται ο συνάδελφος, ο νέος συνάδελφος, ο οποίος πιστεύω ότι έχει όλη την καλή πρόθεση, για ποιο λόγο το σύστημα αυτό δεν χτυπάει εκείνους που πράγματι λίστεψαν τη χώρα, όταν συνήγορος υπεράσπισης του Εμμανουήλ της ΧΑΝΤΕΒΕ είναι ο αυριανός συνάδελφός μας μετά την παρέτηση Αβραμόπουλου, ο κύριος Θανάσης Πλεύρης, που υπερασπίζεται ως δικηγόρος τον Εμμανουήλ της ΧΑΝΤΕΒΕ και ο οποίος έβγαλε και ανακοίνωση προχθές επιχαίροντας για την αποφυλάκησή του. Του συστήματος δηλαδή,
των γερμένων υποβρυχίων που πλήρωνε μίζες σε πολιτικούς. Τι ψάχνετε να βρείτε? Η πλήρης κάλυψη ενός συστήματος που από τη μια μεριά ενθυλάκωσε όλες εκείνες τις ακραίες φωνές που δεν περνούσαν από την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας μέχρι εχθές, προκειμένου να καλύψουν με αντάλλαγμα την ψήφου εμπιστοσύνης όλα τα σκάνδαλα που έκανε το Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Μαζί στην ενέργεια, την ώρα που πουλάμε τη ΔΕΗ, συνήγοροι των νεόπλουτων που ανοίγουν σαμπάνιες κρυστάλ στην Ψαρού την ώρα που πεινάνε οι Έλληνες. Συνήγοροι του Εμμανουήλ της ΧΤΒ που πληρώναν τα κόμματα. Οι ίδιοι οι οποίοι φωνάζαν σε αυτήν εδώ την αίθουσα για τις Siemens. Όταν πηγαίνουν στη Γερμανία δεν ζητούν την έκδοση του Χριστοφοράκου ή τη λίστα των πολιτικών που ταρπάζαν από τη Siemens. Έρχονται σήμερα να μας μιλήσουν για νέους νόμους που θα εξηγιάνουν το πολιτικό σύστημα. Νέα νομοθεσία, λέει, τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Τα δάνεια που πήρε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τα οποία πήγανε στις Bad Bank της Αγροτικής, που εν συνεχεία έγινε Πειραιός. Τι θα γίνουνε? Θα τα διαγράψουμε σαν τα δάνεια των εκδοτών? Έτσι μιλάμε για εξυγίανση? Σβήνουμε γομολάστικα ό,τι έγινε μέχρι σήμερα και πάμε από εδώ και πέρα? Βεβαίως και όχι. Διότι αυτό το οποίο κάνουν σήμερα είναι ουσιαστικά να φημώνουν οποιαδήποτε αντιπολιτευτική φωνή, να δίνουν άφεση αμαρτιών στα σκάνδαλα που έφεραν τη χώρα σε αυτή την κατάσταση και ουσιαστικά να βάζουν το σύνολο του πολιτικού κόσμου αλλά και των πολιτών ως δίθεν υπευθύνων για αυτό που έχουν γίνει. Δεν τα αρπάξαν όλοι μαζί? Δεν πήραν όλοι μαζί τις δουλειές για τους δρόμους, όπου μέσα σε μία τροπολογία πριν από λίγους μήνες χαριστήκανε 3 δισεκατομμύρια στον εργολάβο? Αλλά στον ίδιο εργολάβο όμως δίνουμε τη δυνατότητα να κάνει συγχώνευση και παράλληλα να βάλει στην Bad Bank τα 250 εκατομμύρια των οφειλών του συνεταίρου του για να ελέγχει το σύστημα. Και του κάνουμε κι άλλο δώρο. Γιατί τώρα πια έχουμε και ευθύνη και οι βουλευτές που ψηφίζουμε. Την ίδια στιγμή κλείνουμε τον τοπικό τύπο. Κλείνουμε τον επαρχιακό τύπο. Απογορεύουμε να υπάρχει ακόμα και μια εφημερίδα τοπική που θα αναδείξει ένα σκάνδαλο. Πώς αναδείχθηκαν τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που είναι σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο? Από τοπικές εφημερίδες. Μια εφημερίδα του υπολείπου Αττικής αποκάλυψε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σκάνδαλο Κοσκοτά. Τα Pampers βγήκανε από έναν μικρό εκδότη από τα Γλυκά Νερά. Σκάνδαλα τεράστια που αφορούν το δημόσιο βίο αποκαλύψαν από τον επαρχιακό τύπο και από κάποια παιδιά που χωρίς να πληρώνονται κάναν ρεπορτάζ. Και τα ίδια ρεπορτάζ όταν επέλεγαν οι μεγάλες εφημερίδες τα επαναλάμβαναν. Πρέπει να κλείσουν λοιπόν οι εφημερίδες αυτές. Και την ίδια στιγμή που κλείνουν αυτές οι εφημερίδες, με συγκεκριμένες ρυθμίσεις, ενημερωτικό κανάλι μπορεί να γίνει μη ενημερωτικό, δηλαδή να πάψει να έχει ειδήσεις, αλλά μη ενημερωτικό κανάλι δεν μπορεί να γίνει ενημερωτικό, για να μην μπορεί κανείς άλλος να πληροφορεί τον ελληνικό λαό παρά οι συγκεκριμένοι εργολάβοι που στηρίζουν το σύστημα. Έτσι δεν μπορεί να υπάρξει ούτε συνένεση στη χώρα. Έτσι δεν μπορεί να συναποφασίζουμε, όπως ζήτησε χθες ο εκπρόσωπος της συγκυβέρνησης, να υπάρχει μια κοινή εθνική γραμμή για να αντιμετωπίσουμε την οικονομία της χώρας. Έτσι δεν μπορεί να υπάρχει συνοχή του ελληνικού λαού. Βάζοντας τα σκάνδαλα κάτω από το χαλί, δίνοντας άφεση αμαρτιών με αντάλλαγμα της συγκυβέρνησης, δεν γίνεται. Εμείς δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και όσοι μείνουμε. Ας προχωρήσει η κυβέρνηση στη λογική των μαξιλαριών. Εχθές για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο ενεργοποιήθηκαν τα μαξιλάρια. Μπαινόβγαιναν δύο βουλευτές μέσα έξω από την αίθουσα για να δουν αν θα συμπληρωθούν 49 με 49 για να περάσει το νομοσχέδιο, η τροπολογία. Και όταν είδαν ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός, τα μαξιλάρια, οι αποστάτες βγήκαν έξω και δεν ψηφίσανε. Έτσι θα κυβερνηθεί η χώρα,
με τέτοιες μεθόδους, με εξαγορές και εκβιασμούς, με ανάθεση, κυρία Πρόεδρε για Θεολογία, με ανάθεση σε ελεγκτικούς μηχανισμούς επαρχιών που ελέγχουμε, συγγενικό προσώπο πολιτικών για να τους πιέσουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το οποίο σήμερα νομοθετούμε είναι η συνέχεια της ίδιας πολιτικής. Μιας πολιτικής που εξυπηρετεί τους δανειστές. Μιλάμε για Αιγιαλό και ερχόμαστε να νομοθετήσουμε για τον παλαιό Αιγιαλό, λέγοντας με μία λέξη ότι καταγράφεται ως δημόσιο κτήμα και ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου. Τι δηλαδή εννοούμε? Ότι το σύνολο του παλαιού Αιγιαλού ανατίθεται στο ΤΑΙΠΕΔ, ανατρέποντας και το ίδιο το Σύνταγμα. Και ρωτώ, αλλιευτικά καταφύγια, τα οποία επιδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 180 έγιναν επί δικής μου υπουργίας του Υπουργείου Πολιτικής Ναυτιλίας, που εξυπηρετούν τους ψαράδες στα μικρά νησιά, περνούν στην ιδιωτική περιουσία. Ναυτικοί όμιλοι, παραλίες δημόσιες, θα βγουν στο σφυρί? Από ποιους και σε ποιους? Με φωτογραφικές διατάξεις? Με διατάξεις που περνάμε λέγοντας ότι ο Έλληνας πολίτης όταν πουλήσει ή όταν αγοράσει ένα ακίνητο θα πληρώσει φόρο, αλλά η εταιρεία που έχει εισαχθεί σε ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, τρεις είναι, συγκεκριμένες από συγκεκριμένους τραπεζίτες που εσείς προετοιμάσατε, δεν θα πληρώνουν φόρο μεταβίβασης, δεν θα πληρώνουν φόρο που καλύτερα να πληρώσει ο Έλληνας ιδιοκτήτης. Για να κάνουν τι? Για να ξεκινήσουν καταρχήν αποκτώντας το σύνολο του Αιγιαλού, των ακινήτων των Ελλήνων, αλλά και των κόκκινων δανείων που θα οδηγηθούν, όπως στην Κύπρο, σε κατάσχεση της ιδιοκτησίας των Ελλήνων. Καταργούμε την ιδιοκτησία και αυτά τα ψηφίζουμε σήμερα. Αυτά καλούμαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να εγκρίνουμε ή να απορρίψουμε σήμερα. Δεν έχει να κάνει με το να στηρίξουμε μια κυβέρνηση η οποία πρέπει να σώσει τη χώρα, αλλά να στηρίξουμε μια πολιτική που οδηγεί τη χώρα σε συγκεκριμένους δρόμους που εμείς έχουμε προειδοποιήσει εδώ και 3 χρόνια. Στους δρόμους δηλαδή εκείνους που έχουν καταστήσει την Ελλάδα σε χειρότερη μοίρα από ότι βρισκόταν η Αργεντινή όταν έσκασε το σκάνδαλο, το μεγάλο και η μεγάλη κρίση. Πάνω από 170% του ΑΕΠ είναι το χρέος. Πάνω από 20% είναι η ανεργία. Ανάπτυξη δεν υπάρχει. Οι επιχειρήσεις κλείνουν μία μετά την άλλη. Και την ίδια στιγμή που ακολουθείται αυτή η πολιτική, χτυπάμε και εκείνους τους φορείς που είναι υγιείς. Πριν από λίγο συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κολοκοτρών οι λιμενικοί και οι ένστολοι της ελληνικής αστυνομίας. Δεν ξέρει κανείς από τους υπολείπους για ποιο λόγο συγκεντρώθηκαν. Το λιμενικό είχε ένα ταμείο, το οποίο έγινε το 1952. Το Ταμείο Αρρωγής Λιμενικού Σώματος. Και η μόνη νομοθεσία που υπάρχει για αυτό το ταμείο είναι ένα βασιλικό διάταγμα του 55 και ένα άλλο βασιλικό διάταγμα του 70. Τι ταμείο είναι αυτό? Είναι ένα ταμείο το οποίο δεν έχει καμία εργοδοτική σφορά, δεν έχει καμία κρατική σφορά, δεν έχει καμία επιχορήγηση, κανένα κοινωνικό πόρο επιτρίτων. Είναι τα λεφτά που βάζαν μόνοι τους οι λιμενικοί να βάζουν σε ένα λογαριασμό τραπεζικό για να μπορέσουν να τα πάρουν εν συνεχεία ως εφάπαξ. Τι δουλειά έχει η κυβέρνηση ή η Τρόικα ή οποιοδήποτε άλλος να βάζει χέρι σε έναν προσωπικό λογαριασμό? Για ποιο λόγο σήμερα νομοθετεί η κυβέρνηση? Για εκείνα τα ταμεία στα οποία έχει ευθύνη μπορεί να έχει λόγο. Για τα ταμεία όμως που έχουν γίνει με τον ιδρώτα και το αίμα των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας δεν μπορεί να βάλει χέρι κανείς. Εκτός και αν θέλουμε να σπρώξουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας σε εκείνους που αποτελούν τους μπαμπούλες του συστήματος. Και αναφέρομαι στη Χρυσή Αυγή. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να τα πούμε τα πράγματα τα σίκα-σίκα και τα σκάφη-σκάφη. Τους βλέπω σήμερα τους συναδέλφους να μιλούν από εδώ από το βήμα της Βουλής και να κάνουν τους αντισυστημικούς, τους αντιμνημονιακούς. Αλλά θυμίζω στον ελληνικό λαό ότι όταν ξεσηκώθηκαν οι αγανακτισμένοι στο Σύνταγμα, αυτοί που χτυπούσαν τους αγανακτισμένους ήταν οι παρακρατικοί που βρισκόντουσαν πίσω από τα ΜΑΤ. Εκείνοι συγκρουόντουσαν με τους αναρχικούς στην πλατεία Συντάγματος και φύγαν οι οικογένειες από το Σύνταγμα. Και φοβάται ο ελληνικός λαός να αντισταθεί.
Και έχουμε περάσει πλέον στο δόγμα του σοκ. Στο δόγμα του σοκ που έχει κάνει τους πολίτες να μην μπορούν να αντιδράσουν. Στο δόγμα του σοκ που επιβάλλει την πολιτική αυτή που θα οδηγήσει στην πτώχευση της χώρας. Που θα οδηγήσει σε εθνική καταστροφή. Γιατί την ίδια στιγμή που αυτή η πολιτική ασκείται, την ίδια στιγμή στα εθνικά μας θέματα, κάθε μέρα έχουμε υποστεί μια τεράστια ήττα. Κάθε μέρα μειώνονται το αξιώματο των ενόπλων δυνάμεων. Κάθε μέρα ο ιστός των σωμάτων ασφαλείας καταραίει. Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου το κύμα της λαθρομετανάστευσης από τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή που έρχεται είναι τσουνάμι. Εξαθλιώνουμε αστυνομικούς και λιμενικούς βάζοντας χέρι στο προσωπικό του ταμείο την ίδια στιγμή που ξέρουν πολύ καλά οι αρχές ασφαλείας ότι οι παράνομοι μετανάστες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι εκείνοι που έχουν τις ίδιες απόψεις με εκείνους που κάνουν τζιχάντ στη Συρία σταυρώνοντας παιδάκια επειδή είναι χριστιανοί, με τους ίδιους που βρίσκονται στο πλευρό των Ουκρανών δικτατόρων που χτυπάνε τους Ορθόδοξους μέσα στην Ουκρανία. Οι ίδιοι οι οποίοι μετατρέπουν τον Ουτσεκά σε Ουτσετσέ, προβάλλοντας διεκδικήσεις στη Βόρειο Ήπειρο. Και η ελληνική κυβέρνηση, αντί να κρατάει μια σταθερή γραμμή, υποχωρεί στο μακεδονικό, υποχωρεί στα ελληνοτουρκικά, ακούγονται περίεργες φωνές για νέο σχέδιο ανάν στην Κύπρο και η Ελλάδα διώχνει βία το μόνο πραγματικό της σύμμαχο που αυτή τη στιγμή είναι η Ρωσία, εκτελώντας τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αποφασίσουμε που θα βαδίσουμε. Εμείς είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε ανοιχτά και δημόσια για να πάρουμε μια εθνική απόφαση όλοι μαζί. Αλλά εθνική απόφαση βάζοντας τα σκουπίδια κατά το χαλί δεν γίνεται. Δίνοντας άφεση αμαρτιών σε εκείνους που λύσεψαν τη χώρα δεν γίνεται. Προχωρώντας στη στήριξη που δίνουν τα μίντια των ολιγαρχών στους οποίους χαρίζουμε βιάζοντας τις Ελληνίδες και τους Έλληνες δεν μπορεί να υπάρξει. Πρέπει λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το παραμύθι της μόνης δίθεν πολιτικής να σταματήσει εδώ. Και έχουν ευθύνη και η Εκκλησία, έχει ευθύνη και ο πνευματικός κόσμος της χώρας, έχουν ευθύνη και οι αξιωματικοί. Πού είναι οι αρχηγοί των σωμάτων σήμερα να βρεθούν μαζί της ελληνικής αστυνομίας, να βρεθούν μαζί με τους εστόλους που διαδηλώνουν. Προς τιμήν τους είναι οι υπαρχηγοί του λιμενικού σώματος. Υπάρχουν όμως αξιωματικοί στο παρελθόν, αγαπητέ κύριε Κουρουπλή, οι οποίοι παρατήθηκαν. Υπήρχαν κάποτε αξιωματικοί οι οποίοι αντιστάθηκαν σε αυτή την επίθεση που δέχονται τα σώματα. Γιατί αποτελούν τη φυσική ηγεσία των σωμάτων αυτών. Δεν είναι υπάλληλοι που τους κρίνουμε. Και υπάρχουν και δικαστικοί που αντιστέκονται. Αλλά όταν μέσα σε αυτή τη Βουλή ερχόμαστε σήμερα με τις αποφάσεις για τα ταμεία για τους εστόλους, να αμφισβητήσουμε και τις ίδιες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας αλλά και της δικαιοσύνης, τότε νομοθετούμε κατά της δημοκρατίας. Και όταν η Βουλή νομοθετεί κατά της δημοκρατίας, τότε η δημοκρατία καταλύεται. Και όταν καταλύεται η δημοκρατία, ο κίνδυνος για εθνική καταστροφή είναι πολύ κοντά. Ώρα λοιπόν είναι τώρα να συνειδητοποιήσει ο καθένας το ρόλο του και την ευθύνη του. Την προσωπική του ευθύνη. Να σταματήσουμε τον κατήφορο και να προχωρήσουμε σε ένα εθνικό σχέδιο. Ενωμένοι απέναντι σε εκείνους που επιβουλεύονται την εθνική κυριαρχία της χώρας, απέναντι σε εκείνους που στο όνομα της παγκοσμιοποίησης θέλουν να καταργήσουν το έθνος κράτος, απέναντι σε εκείνους που έχουν οδηγήσει όλους τους Έλληνες πολίτες σήμερα, έχοντας πάρει το φόρο εισοδήματος, το έμφυα και τα χαράτσια, να έχουν φτάσει στην απόγνωση και να περιμένουν την κατάσχεση του σπιτιού τους. Κανένα σπίτι δεν θα κατασχεθεί στην Ελλάδα. Δεν θα παραδώσουμε ούτε εκατοστό ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας σε ξένους τοπογλύφους. Οι συμφωνίες που έχετε κάνει δεν ισχύουν. Και όσοι από το δημόσιο
έρχονται σήμερα και συνδράμουν αυτό το παράνομο και δισταγματικό σύστημα, θα πληρώσουν. Να το ξέρουν καλά. Είναι συνεργοί και συνένοχοι απέναντι στην κατάλυση της δημοκρατίας. Απέναντι στην κατάλυση της ίδιας Ελλάδος.